Στην Καστοριά ανακαλύφθηκε ο παλαιότερος και σημαντικότερος προϊστορικός οικισμός σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τι λέτε, πάμε να ταξίσουμε στον χρόνο 7.500 χρόνια πίσω. Δημήτρη, ναι? Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Η λαλίτσα σου. Τι είναι αυτό. Δοκίμασε να δεις. Φυσάω. Φυσάς και θα δεις. Το κάλεσμα. Το κάλεσμα για το λιμναίο. Πάμε κάτω λοιπόν για ξενάγηση. Καλό. Λαλίτσα. Ναι, ναι. Στην ουσία εδώ μιλάμε για ένα οικομουσείο. Ακριβώς. Τι είναι οικομουσείο δηλαδή. Οικομουσείο σημαίνει υπαίθριο μουσείο. Mm-hmm. Ένας χώρος τέτοιος του οποίος δεν υπάρχει σε ολόκληρη την Ελλάδα όμοιός του. Ένας οικισμός ο οποίος είναι και ένας από τους σπουδαιότερους και αρχαιότερους οικισμούς της Ευρώπης. Πάνω στο λιμναίο οικισμό Γιάννη. Ακριβώς. Εδώ να πούμε ότι έγινε μια προσπάθεια από το οικομουσείο να μπορέσει ο επισκέπτης να έχει μια εικόνα το πώς ήταν η ζωή τότε σε ένα τέτοιο προϊστορικό οικισμό. Έτσι ακριβώς, πριν περίπου 7.500 χρόνια, μιας και τα αυθεντικά ευρήματα και ιδίως τους κορμούς των δέντρων που έχουν στείλει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει υπομειστεί την έρευνα ακόμα και σήμερα, από το 1992 που ξεκίνησε συστηματικά μέχρι και σήμερα. Έχουν στείλει λοιπόν κορμούς δέντρων σε πανεπιστήμια της Ελβετίας και της Αγγλίας, όπου ειδικεύονται πάνω στη δέντρο χρονολόγηση και μας έχουν δείξει λοιπόν την ημερομηνία ότι ανήκουν στο 5.600 π.Χ. Φανταστείτε μια ζωή ανθρώπων και συνάρτηση του νεολιθικού ανθρώπου με το υγρό στοιχείο της λίμνης και φυσικά με τη στεριά, όσο μπορούν και μας επιτρέπονται μέσα από τα ευρήματα τα οποία έχουν βρεθεί. Και γιατί είναι τόσο σημαντικός. Γιατί έχει πάρα πολλά ευρήματα. Οπότε αυτό σημαίνει ότι μάλλον εδώ μιλούμε για έναν μεγάλο οικισμό. Ακριβώς, ακριβώς. Το οποίο δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε πώς ήταν οι κάτοικοι αυτού του οικισμού, αλλά από το εύρος των ευρημάτων των οποίων έχουμε στα χέρια μας, μέχρι στιγμής αποδεικνύει ότι εδώ πράγματι ήταν ένας πολύ μεγάλος οικισμός. Και οργανωμένος οικισμός. Οργανωμένος βεβαίως και για πάρα πολλά χρόνια. Για πάρα πολλά χρόνια. Και κάθε καλύβα, να φανταστώ, έχει και διαφορετική δραστηριότητα. Ακριβώς. Όσο μπορούμε να προσεγγίσουμε, όπως είπαμε και πάλι από την αρχή, γιατί εδώ πέρα έχουμε την καλύβα του Γεωργού, εργαλεία της γης που έχουν βρεθεί, έτσι, αξίνες, οτιδήποτε. Και εδώ είναι η καλύβα του ψαρά, όπου εδώ έχουμε εντοπίσει λιναρίσια δίχτυα, κοκάλινα αγκίστρια, πέτρες με τρύπα στη μέση τα οποία χρησιμοποιούσαν σαν βαρύδια. Έχουν βρεθεί βαρκόσχημα κεραμικά τετραποδικά αγγεία, όπου εκεί πάνω μαγείρευε το ψάρι. Και φυσικά, όπως βλέπετε, και η βάρκα. Mm-hmm. Έχουν βρεθεί τέτοιου είδους βάρκες, όπου οι ντόπιοι ψαράδες ακόμα σήμερα χρησιμοποιούν. Yeah. Και το ονομάζουν μονόξυλα. Ένας κορμός δέντρων, λαξευμένος και πελεκημένος. Να πούμε στους επισκέπτες ότι όποιος έρθει στη Καστοριά να περάσει από εδώ, παιδιά, είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφα. Δηλαδή, όντως έχεις μια εικόνα το πώς ήταν ένας οικισμός τότε. Οπότε, ναι, είναι ένα ταξίδι στον χρόνο. Φανταστείτε ότι είμαστε πολύ κοντά στον πραγματικό χώρο ανασκαφής. Άρα, εδώ έχουν διαδραματιστεί γεγονότα πριν από 7.500 χρόνια. Ζούσανε προγονείς μας, απόγονοι εμείς αυτών. Οι πρόγονοι σε αυτό το σημείο, λοιπόν, το οποίο, όπως είπαμε, συνάρτησε με το στοιχείο του νερού. Έτσι. Ωραία, ας πάμε να κάνουμε τώρα μια βόλτα μέσα στις καλύβες. Βεβαίως, πάμε. Καλώς ήρθες. Στην καλύβα λοιπόν του Γεωργού. Έτσι, του αγρότη, ας πούμε. Πέρασε μέσα, σκούπισε τα πόδια σου γιατί είχαμε πολύ βροχή. Βέβαια. Και πέρασε λοιπόν στο φτωχικό μας. Ζεστή η καλύβουλα. Ναι, βέβαια. Το στοιχείο του άργυλου που βλέπεις γύρω-γύρω είναι αυτό το οποίο δίνει αυτή τη θερμοκρασία. Ο άργυλος είναι το καλύτερο θερμοεχομονωτικό υλικό από ό,τι αποδεικνύεται. Γιατί δεν βάζουμε στα σπίτια μας άργυλο να λύσουμε το πρόβλημά μας. Γιατί εφευρέθηκε μετά το 1950 το τσιμέντο. Μέχρι το 50 εδώ στα χωριά μας τριγύρω δεν υπήρχε άλλο στοιχείο. Για να χτίσει κάποιος λοιπόν το σπίτι του μόνο με πληθιά. Πλήθυνα λοιπόν τα σπίτια με 80 περίπου πόντους ντουβάρια και πάρα πολύ ζεστά. Γιατί, φίλε μου, οι οικογένειες ήταν αυτές που ζέστηκαν το σπίτι. Yeah. Και όχι τίποτα περισσότερο, να το ξέρεις. Ωραίος. Ωραία ξενάγηση, Γιάννη. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη. Ταξιδέψαμε στο παρελθόν, ας συνεχίσουμε το ταξίδι μας στο παρόν. Βεβαίως, πάμε σιγά σιγά έτσι.